Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 25 Σεπτεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Καλαμάτα, Αλέξης Χαρίτσης, Πάνος Κουρλέτης, Γιώργος Κατρούγκαλος και ο αρχηγός της Ελλάς μετά την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κωνσταντινέας. Λίστα με τα ακίνητα που περνούν στο υπερταμείο ζητάμε επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Σάλος ξέσπασε με τη σύλληψη 13χρονη στην Αύπακτο, η οποία πολλούσε παράνομα στυλό. Ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ. Απαλωτριώνονται οι εκτάσεις στην Παλαιόχουνη. Η ΣΔΙΤ θα ολοκληρωθεί, το μήνυμα του Περιφερειάρχη. Συνέδριο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στον Μιστρά. Κοινή συνέντευξη τύπου ΚΕΔΕ, ΦΟΘΣΑ και Δήμου Σπάρτης. Ο 52χρονος κτηνοτρόφος Κώστας Λίβας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί και τον αναζητούσαν στον Ταΐγητο, μιλά στο Ιόνιαν. Δηλώνει ότι έφυγε για το βουνό γιατί βρισκόταν σε απόγνωση. Από την Καλαμάτα θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην πόλη μετά την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Μεσσηνίας, Πέτρος Κωνσταντινέας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 30 άτομα μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης. Αλέξης Χαρίτσης, Πάνος Κουρλέτης, Γιώργος Κατρούγκαλος και οι βουλευτές του νομού έστειλαν ένα κοινό μήνυμα, τονίζοντας ότι πρέπει να υψωθεί τείχος στον φασισμό από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Ο Γιάννης Συνάπης έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Το κυβερνητικό κλιμάκιο και το κομματικό, θα έλεγα. Μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών Αλέξη Χαρίτση, τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο, που είναι ο βουλευτής Μεσσηνίας, μαζί με τους βουλευτές του νομού, τη Γιώτα Κοζομπόλη και το θύμα της επίθεσης, τον Πέτρο Κωνσταντινέα. Τόνισαν ότι πρέπει να υψωθεί ένα τείχος από όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου απέναντι στη φασιστική βία. Κάλεσαν σε αντιπαράθεση με πολιτικά επιχειρήματα και επέκταναν τη Νέα Δημοκρατία για κήρυγμα όσον αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό. Παρατήρησαν ότι δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες και ζήτησαν σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Γεωργία, να πούμε ότι ήταν μια συνέντευξη τύπου στην οποία παραβρέθηκαν και πολλά μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ και σε κάποιες στιγμές όπου έγιναν ερωτήσεις δημοσιογράφων που δεν άρεσαν, υπήρξαν αντιδράσεις και επιθέσεις από λιγοστούς ευτυχώς θερμοκέφαλους φίλους και μέλη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ακόμα ότι ο Πέτρος Κωνσταντινέας, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε όλους τους πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους που ήταν δίπλα του, τονίζοντας την αντίθεσή του στην βία και στα άκρα. Γιάννη, αυτά τα μηνύματα έστειλαν πριν από λίγο από τη συνέντευξη τύπου, ακριβώς όπως μας τα περιέγραψες. Να πούμε ωστόσο ότι αναβλήθηκε σήμερα η δίκη των 8, αλλά είχαμε και αρκετές προσαγωγές. Να πούμε ότι είχαμε πάνω από 20 προσαγωγές συνολικά, συνελήφθησαν 8 άτομα. Δύο ακόμα είναι κατηγορούμενοι, κατηγορούνται, έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν όμως βρεθεί. Τα 8 άτομα που συνελήφθησαν οδηγήθηκαν αργά σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο της Καλαμάτας και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, για να δικαστούν, θα έλεγα, στις 5 Οκτωβρίου. Στις 5 Οκτωβρίου λοιπόν θα έχουμε τη δίκη για την τύχη των 8 κατηγορούμενων. Μάλιστα. Μελών του συλλόγου του Συνδέσμου Φυλάκων της Καλαμάτας, Μαύρη Θύρας, Bulldogs. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσαν στη συνέντευξη τύπου νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Κωνσταντινέας. Ο Πέτρος είναι δυνατός και είμαι βέβαιος ότι θα βγει ακόμα πιο δυνατός από αυτή την περιπέτεια και προφανώς δεν θα τον πτωήσει όλο αυτό το οποίο συνέβη και θα επιστρέψει πολύ γρήγορα και στα καθήκοντά του ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα, ξεκινώντας και ως μέλος κυβέρνησης, ως Υπουργός Εσωτερικών, να εκφράσω τις ευχαριστήσεις και τα συγχαρητήριά μου και στην ελληνική αστυνομία και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε μια πολύ γρήγορη και αποτελεσματική διαλεύκανση. Αποτελεί ένα σήμα κινδύνου για το που πορευόμαστε, το οποίο μας βάζει εκ των πραγμάτων μπροστά σε κάποια καθήκοντα. Όχι εμάς μόνο ως κυβέρνηση, ως ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω
όλο το φάσμα του δημοκρατικού τόξου. Διότι είναι γνωστό ότι έχουμε πολλές και μεγάλες διαφορές για το παρόν και για το αύριο αυτού του τόπου, και με τη Νέα Δημοκρατία και με την αξιωματική αντιπολίτευση. Οφείλουμε όμως να υψώσουμε ένα δημοκρατικό τείχος απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές. Και θέλω να είμαι απόλυτα συμπληρωματικός σε όσα είπαν ο Πάνος και ο Αλέξης. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό που έγινε τις προάλλες με τον Πέτρο. Η αριστερά είναι ορκισμένος εχθρός του φασισμού και της ακροδεξιάς. Και είχαμε πολλά θύματα και πολλές επιθέσεις στο παρελθόν. Σκεφτείτε, θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει κάτι διαφορετικό που μπορούμε να πούμε σήμερα εμείς? Πέρα από αυτό που πάντοτε έλεγε η αριστερά, στα 60, στα 80, στα 90, την ανάγκη να υπάρχει ένα μέτωπο κοινωνικό απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Η απάντηση είναι προφανώς ναι. Γιατί τώρα κυβερνάμε. Και δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ηγεμονία στην κοινωνία ή το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο που θα αποκρούσει στο κοινωνικό επίπεδο αυτή την απειλή. Είμαστε υποχρεωμένοι με συγκεκριμένες πολιτικές και απαντήσεις να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε να μην υπάρχουν οι όροι που γεννούν τα φαινόμενα αυτά. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες, κατ' εμέ. Τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και θα βγάλει τα τελικά της συμπεράσματα. Δόξα τω Θεώ, η δικαιοσύνη με τη δημοκρατία μας είναι ελεύθερη. Θα ήθελα όμως να εστιάσω στο γεγονός ότι η πατριωτική στάση δεν μπορεί να εκφράζεται με μπουνιές, με κλωτσιές, με ξυλοδαρμούς και με νόμους της ζούγκλας το 2018. Ο πατριωτισμός δεν εκφράζεται με συμπεριφορές αγέλης. Και να αλλάξουμε θέμα, τον κατάλογο των ακινήτων που βρίσκονται στην επικράτεια της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και αποτελεί πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να περιέλθουν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, ζήτησε με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος. Πάμε να συνδεθούμε με Κέρκυρα και τον κύριο Γαλιατσάτο. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχει ξεσπάσει άλλο στο τελευταίο διάστημα. Ήρθε αυτή η επιστολή σας, την οποία δημοσιοποιήσατε. Θέλαμε να μας πείτε πώς έχουν τα δεδομένα και τι ζητάτε. Δείτε, θεωρούμε ότι πρέπει σε πρώτο χρόνο η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και γενικότερα οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Δεν μας αρκούν δηλαδή οι κωδικοί αριθμοί οι οποίοι έχουν αναπαραχθεί στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως και οι οποίοι μαρτυρούν ποια είναι αυτά τα ακίνητα τα οποία έχει δυνατότητα παραχώρησης προς το υπερταμείο ο Υπουργός. Μας ενδιαφέρει η περιγραφή τους, γιατί εκεί θα βγουν και τα συμπεράσματα. Είναι, θεωρούμε, πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Και μάλιστα στην επιστολή αυτή κάνουμε και μία κριτική στον Υπουργό, γιατί δεν υπήρξε καμία διαβούλευση το προηγούμενο διάστημα, ναι. Γιατί το υπερταμείο από τον ορισμό του το 2016 όταν ιδρύθηκε έχει ένα στοιχείο το οποίο ίσως να μην το γνωρίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή εκτός του ότι μπορεί να αξιοποιηθεί η περιουσία αυτή σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα για την απομείωση του χρέους, έχει και τη δυνατότητα της αξιοποίησης προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της επενδυτικής δραστηριότητας του δημοσίου, χωρίς να στρέφεται για τα ζητήματα του χρέους. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, θα μπορούσε κάποιες ιδιαίτερες περιουσίες, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα νησιά μας, να βρεθούν λύσεις, να αξιοποιηθούν πράγματι για το σύστημα των πολιτών του Ιωνίου. Αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως. Πέραν από αυτά τα οποία ήδη έχουν δηλωθεί, ούτε αρχαιολογικοί χώροι, ούτε περιοχές Natura, ούτε γυαλί και τα σχετικά μπορούν να
μεταβιβαστούν στο υπερταμείο προς οποιαδήποτε μορφή στη συνέχεια αξιοποίησης. Κατά συνέπεια, αυτό που ζητάμε από τον Υπουργό είναι χωρίς περιστροφές, γρήγορα, γιατί εμείς έχουμε απευθυνθεί και στις χρηματικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Και δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Διότι εμφανίζονται οι χρηματικές υπηρεσίες να μην γνωρίζουν. Ναι. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να συντάσσονται οι κατάλογοι χωρίς να γνωρίζουν οι κατανόμων υπεύθυνες υπηρεσίες, είναι άλλο θέμα βέβαια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου με υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια η δική μας τοποθέτηση επί του θέματος πιο συγκεκριμένα και όχι με αοριστίες. Επειδή, όπως είπατε και πριν, στο ΦΕΚ έχουν δημοσιευθεί με τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου και δεν φαίνεται πιο ακίνητο, ουσιαστικά έχει περάσει στο υπερταμείο. Αυτό τώρα που λένε όλοι, γιατί έχουμε δει διάφορα δημοσιεύματα ότι ακόμα και νοσοκομεία ή αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία έχουν περάσει, να υπάρξουν κάποιες θεσμικές προβλέψεις. Εσείς έχετε στείλει αυτή την επιστολή εδώ και 4 μέρες. Τι σκέφτεστε να πράξετε από εδώ και στο εξής? Εντάξει, δίνουμε ένα χρόνο, γιατί είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δέχεται πολλαπλές πιέσεις από πολλές πλευρές για να δείξει τι πραγματικά συμβαίνει. Δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται και περιμένουμε εντός των ημερών μια απάντηση. Φυσικά, όπως και να έχει, αργά ή γρήγορα θα γίνει γνωστό περί τίνος πρόκειται. Αυτό που μας ενδιαφέρει πραγματικά είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένα από αυτά που δεν θα έπρεπε να κινδυνεύει με εισαγωγικά ή χωρίς στο μέλλον δεν θα υπάρχει σε αυτό το κατάλογο, και από εκεί μετά, από αυτά που θα υπάρξουν στο κατάλογο, να έχουμε τη δυνατότητα της συζήτησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ίδιου του υπερταμείου ή όποιες άλλες κρατικές υπηρεσίες, προκειμένου να αξιοποιηθούν πραγματικά για το συμφέρον των πολιτών του Ιωνίου και όχι για να καλύψουν θέματα της μαύρης τρύπας ή να έχουμε περιπτώσεις όπου έχουν κατακριθεί, όπως αυτές που έχουν κατακριθεί στο παρελθόν, δηλαδή για τρόπους υποτίθεται αξιοποίησης, οι οποίες έχουν κατακριθεί ότι δεν προσέφεραν τίποτα στον ελληνικό λαό ούτε στην υπόθεση της απομείωσης του κρέους. Μάλιστα. Είναι αναμονή λοιπόν μιας ξεκάθαρης απάντησης για όλα τα νησιά του Ιωνίου. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλό σας βράδυ. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ηλία, που από χθες έχουν ξεσπάσει 3 πυρκαγιές. 2 σήμερα ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στην περιοχή Λάνθη Πύργου και Κόσκινα Αρχαίας Ολυμπίας. Ενώ χθες πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Παναγιές κοντά στο Λέπρεο Ζαχάρος. Στην ίδια περιοχή, μάλιστα, εντοπίστηκε τραυματισμένος 86χρονος που είχε εξαφανιστεί από τους ταξιάρχες. Ο Γιάννης Πομόνης έχει τις πληροφορίες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Πολλά τα πύρινα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας από χθες κιόλας. Σήμερα, μάλιστα, τουλάχιστον 3 διαφορετικά μέτωπα είχαν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, γύρω στις 3 η πυροσβεστική υπηρεσία σήμερα δέχθηκε κλίση για να επέμβει σε 2 πύρινα μέτωπα, σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Αρχικά στο Λάνθη, της Δημοτικής Ενότητας Ολένης, στον Πύργο, αλλά και στον Κοσκινά, και στις 2 περιπτώσεις η φωτιά τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο, αφού συνέδραμαν στις επιχειρήσεις και ένα αέρια μέσα, 2 Καναντέρ και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη και σε Λάνθη αλλά και Κοσκινά. Γύρω στις 5 ωστόσο είχαμε μία ακόμη φωτιά στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων Λεχενών, σε χορτολιβαδική έκταση, και εκεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη μετέβη για να αντιμετωπίσει και να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά με γρήγορες κινήσεις. Κλήθηκαν οχήματα, πρέπει να αναφέρουμε, από Πύργο, Αρχαία Ολυμπία. Ζητήθηκε συνδρομή και από την Αχαΐα για να αντιμετωπιστούν τα πολλά πύρινα μέτωπα. Ανέφερε στο περιστατικό με τον 86χρονο, ο οποίος αγνοούνταν από την Κυριακή κιόλας, βρέθηκε στο Λέπρεο και σε μια περιοχή όπου πυρκαγιά, εκτελήχθηκε πυρκαγιά πολύ γρήγορα και πολύ κοντά στον ηλικιωμένο, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα σε ρεματιά. Τελικά, και ενώ είχαν ενημερωθεί και οι συγγενείς του αλλά και η αστυνομία για την εξαφάνισή του, εντοπίστηκε στην περιοχή πολύ κοντά, είχε μεταβεί εκεί για κυνήγι με τα σκυλιά του, ωστόσο χάθηκε και έχασε τον προσανατολισμό του. Τέλος καλό, όλα καλά και για τον 86χρονο. Τώρα, Γιάννη, πάμε στην Αύπακτο, που η σύλληψη μιας 13χρονης που πουλούσε στυλό παράνομα έφερε αντιδράσεις αλλά και πήρε και μεγάλη έκταση.
Ακριβώς, πήρε έκταση, προκάλεσε αίσθηση στο Πανελλήνιο τώρα μια σύλληψη η οποία αφορά σε μια 13χρονη η οποία πολλούσε στυλό, παρανόμως. Επί της ουσίας αυτό για το οποίο συνελήφθη η 13χρονη ήταν για παρεμπόριο. Mm-hmm. Μιλάμε όμως για μια ηλικία μόλις 13 ετών, μιλάμε για μια ανήλικη και αυτό προκάλεσε αίσθηση από μόνο του όταν ας πούμε εκτιμάται ως αδίκημα και συλλαμβάνεται σχετικά ένα παιδί 13 ετών το οποίο πολύ στυλό. Κάποιοι σχολίαζαν ότι σιγά το αδίκημα για το οποίο κάνατε σύλληψη, προχωρήσατε σε σύλληψη. Βέβαια και από, από το γραφείο τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας αλλά και την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας εκδόθηκε ανακοίνωση που διευκρίνιζε πως κατά τη σύλληψη δεν περάστηκαν χειροπέδες στην 13χρονη σε καμία περίπτωση, αλλά συνελήφθη ακριβώς γι' αυτό, για παρεμπόριο και τίποτα περισσότερο. Γιάννη Πομόνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Ανέβηκαν οι τόνοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της περιφέρειας ΜΕΣΔΙΤ. Περιφερειακοί σύμβουλοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους με αυτή την πρακτική, ενώ μίλησαν για ενημέρωση που τους δίνεται από τους υπεύθυνους την τελευταία στιγμή. Ο Περιφερειάρχης, σε αυστηρό τόνο, επεσήμανε ότι η ΣΔΙΤ θα προχωρήσει κανονικά, όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί. Ανέβηκαν οι τόνοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου την ώρα της συζήτησης για την έγκριση χρηματοδότησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της περιφέρειας ΜΕΣΔΙΤ. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκε για ενημέρωση που γίνεται στο παραπέντε, με την αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, κυρία Αντίνα Νικολάκου, να του ζητά να ανακαλέσει. Και αφήστε τα μισόλογα. Κυρία Νικολάκου, συνεχίστε τα μέσα πια. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πατσαλίνο, σταθείτε στο ύψος σας. Παρακαλώ. Σταθείτε μια φορά στο ύψος σας. Μην είστε λεκανίκη μια ζωή του ενός και του άλλου. Πείτε μου για την άποψη, αγοράσουμε και εξαγοράσουμε μέσα. Και όχι ευχηδιασμό, όπως κάνετε πάντα για το έργο του ΣΔΙΤ. Αυτό κάνετε πάντα. Μας κρύβεται στοιχεία, τρέχουμε από πίσω εμείς, αναγκαζόμαστε και χτυπάμε πόρτες από εδώ και από εκεί και πάντα δεν είναι δυνατόν. Και άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι δήλωσαν την αντίθεσή τους με αυτόν τον τρόπο διαχείρισης. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης μίλησε για καπιταλιστικά συμφέροντα που κάνουν κουμάντο στον τόπο. Πόσο τζίρος γίνεται επί των ημερών σας για αυτή τη μεταφορά των σκουπιδιών από την Κορτινία, από τη Μάνη, δεν ξέρω εγώ που αλλού, στα από εδώ και από εκεί που πάνε, πληρώνονται για να τα μεταφέρουν εκατοντάδες χιλιόμετρα και τα πετάνε δίπλα. Στη συζήτηση δεν άρχισε να μπει και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο οποίος τόνισε πως το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης ΜΕΣΔΙΤ θα υλοποιηθεί ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί. Κάλεσε μάλιστα τον κύριο Πατσαρίνο να παραιτηθεί, αν έχει όπως είπε ένα ελάχιστο δείγμα εντυμότητας. Παραιτήσου τώρα. Παραιτήσου τώρα, εάν έχεις ελάχιστο δείγμα εντυμότητας για να καθαρίσουμε. Γιατί άλλα είναι παραμύθια. Και τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Δεν έχεις όμως. Δεν έχεις τσίπα επάνω σου. Έπρεπε ήδη να έχεις παραιτηθεί και να αφήσεις αυτές τις παραφιλολογίες. Οι απαλωτριώσεις ιδιοκτησιών στην Παλαιοχούνη θα προχωρήσουν μόλις το ΙΠΕΝ κηρύξει την περιοχή υπό απαλωτρίωση. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για κτήματα στην Παλαιοχούνη Αρκαδίας, όπου προβλέπεται να γίνει εργοστάσιο διαχείρισης. Διήμερο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον Μιστρά στις 24 και 25 Οκτωβρίου σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που έδωσαν για αυτή τη διοργάνωση ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ο πρόεδρος του ΦΟΣΤΑ Πελοποννήσου Σταύρος Αργυτάκος και ο δήμαρχος Σπάρτης Βαγγέλης Βαλιώτης. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σταύρο Αργυτάκο που είναι μαζί μας ζωντανά από τον Μιστρά. Κύριε Αργυτάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε δύο λόγια για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Γιατί τώρα και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Καταρχάς, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι πάντοτε σημαντική. Τώρα γίνεται για τον εξής λόγο. Όπως γνωρίζουμε, έχουμε φτάσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη διαχείριση στην Πελοπόννησο και θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του φορέα να ενημερώσουμε τους πολίτες της Πελοποννήσου
τι προβλέπετε να γίνει στην Πελοπόννησο σε ό,τι έχει σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων. Άρα ουσιαστικά θα αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση που γίνεται μέσω ΣΔΙΤ, όπως βλέπουμε και νωρίτερα ότι έγινε στο... Την πρώτη μέρα θα έχουμε γενικά περί διαχείρισης απορριμμάτων, όπως είναι το νέο εθνικό σχέδιο και η εφαρμογή των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων. Και η δεύτερη μέρα κυρίως θα αφιερωθεί στη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Πελοποννήσου. Mm-hmm. Ακούσαμε νωρίτερα τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να λέει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί κανονικά. Υπάρχουν ωστόσο ακόμα αντιδράσεις. Εσείς, κύριε Αργυράκο, πώς πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα? Εμείς πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί το ΣΔΙΤ και θα προχωρήσουμε στην διαχείριση των απορριμμάτων, διότι πέραν των άλλων είναι και μονόδρομος. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση. Τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τα ακίνητα, νομίζω, δεν είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Θα λυθούν, νομίζω, ότι υπήρξε υπουργική απόφαση ή το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει υπάρξει σχετική απόφαση σε ΕΦΕΚ που καθορίζει τη διαδικασία για να επισπευθούν οι διαδικασίες. Τώρα, μιλάμε για ένα διήμερο συνέδριο. Μας είπατε σε γενικές γραμμές τι θα περιλαμβάνει. Ομιλητές, ποιοι θα είναι? Θα υπάρχει συμμετοχή από όλη την περιφέρεια? Όχι από όλη την περιφέρεια, από όλη την Ελλάδα θα υπάρχουν ομιλητές και εισηγητές. Διότι, όπως είπαμε, θα αναφερθούμε και σε γενικά θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου, θα υπάρχουν αυτοδιοικητικοί. Είναι 6 φορείς που συνδιοργανώνουμε αυτό το συνέδριο. Είναι η ΚΕΔΕ, το Δίκτυο ΦΟΣΔΑ Ελλάδος, ο ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, η Περιφέρεια, η ΠΕΔ Πελοποννήσου και το Δίκτυο Βιώσιμης Πόλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό συνέδριο και θα υπάρξουν εισηγητές, όπως είπαμε, από πανεπιστημιακή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αρκετούς δήμους παρατηρείται το πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων ακόμα και σήμερα. Κάπου έχουν γίνει κάποια βήματα. Σε άλλες περιοχές, ωστόσο, μένουν ακόμα να γίνουν πολλά προκειμένου να έρθει μια μορφή, μια διαδικασία που να μπορεί ουσιαστικά να μην υπάρχει περιβαλλοντικό κόστος και να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα για να γίνεται μια κανονική διαδικασία. Εσείς πιστεύετε, κύριε Αργυράκο, ότι... Συμφώνως με την απόφαση και το διαγωνισμό, ναι, η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη, ναι, εντός 10 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας, να ξεκινήσει την προσωρινή διαχείριση. Mm-hmm. Πιστεύω ότι από αυτή την ημερομηνία το περιβαλλοντικό κόστος θα έχει εξαφανιστεί από την Πελοπόννησο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πιστεύετε ότι οι πολίτες είναι αρκετά ενημερωμένοι για την κατάσταση που θα πρέπει να ακολουθήσουν, διότι έχει σημαντικό ρόλο να γνωρίζουν πώς θα γίνει η ολοκληρωμένη διαχείριση, αλλά να ξέρουν και για την ανακύκλωση? Ναι, πιστεύω ότι η περιφέρεια, ο ΦΟΣΔΑ και οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για να μπορέσουν να ενημερωθούν και να υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν δεν γίνει η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών, όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι χωρίς αποτέλεσμα. Κύριε Αργυράκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. 24 λοιπόν και 25 Οκτωβρίου θα έχουμε πολλά περισσότερα από το συνέδριο που θα γίνει στο Μιστρά. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Στην οικογένειά του επέστρεψε ο 52χρονος κτηνοτρόφος από τα Ανόγια Λακωνίας, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί στις 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Λίβας μίλησε στο Ιόνιαν για τους λόγους που έφυγε και σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του, την εμπειρία του στο βουνό του Ταϊγέτου, όπου και έμεινε μόνος για 11 μέρες, αλλά και τη δύναμη για ζωή που πλέον έχει. Ναι, δύναμη, δύναμη. Μπορούμε. Με όρεξη για ζωή επέστρεψε 11 ημέρες μετά την εξαφάνισή του ο 52χρονος κτηνοτρόφος Κώστας Λίβας από τα Ανόγια Λακωνίας στην οικογένειά του. Ζητώντας συγγνώμη σε συγγενείς και φίλους για την ανησυχία που τους προκάλεσε, εξήγησε τους λόγους που σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του. Εξαναγκάστηκα, ήρθα σε σημείο να μην έχω ψωμί να φάω. Και κάποιοι φίλοι με βοήθησαν να ζήσω μέχρι τώρα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν πήγαινε και άλλο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν αποχώρησε από το σπίτι που έμενε μαζί με τον αδερφό του και έφυγε για το βουνό του Ταϊγέτου. Ξεκίνησα 3 η ώρα ξημερώνοντας Τρίτης. Άφησες κάποιο σημείωμα? Άφησα 7-8 σελίδες, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς ήταν. Έξω από το σπίτι μη σηκωθεί ο αδελφός μου τη νύχτα και τα δει, να τα δει το πρωί, να έχω περιθώριο να φύγω, να πάω στην τελευταία ηρεμία μου.
Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν αστυνομικοί, πεζοπόρο τμήμα από την πυροσβεστική υπηρεσία Σπάρτης, τμήμα της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, καθώς και 11 διασώστες της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Οι έρευνες δεν έφεραν αποτέλεσμα μέχρι που ο 52χρονος αποφάσισε μόνος του να βάλει τέλος στο θρίλερ της αναζήτησης. Ένα μεγάλο συγγνώμη σε όλο τον κόσμο, συγγενείς, φίλους, σε όλες τις υπηρεσίες που ταλαιπώρησα, αστυνομίες, τους πάντες. Περιπλανήθηκε στο βουνό αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες, αλλά επέστρεψε αισιόδοξος και έτοιμος να παλέψει για το μέλλον. Πολεμήσω τώρα. Θα δουλέψω, θα το πιστεύω να τα καταφέρω. Ο Κώστας Λίβας, όπως δήλωσε, δεν θα το βάλει κάτω και κάλεσε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζει προβλήματα να αναζητήσει εκείνον τον τόπο που θα του προσφέρει λίγη ηρεμία. Ο Ταΐγετος ήταν το μέρος για την δική του ψυχική ηρεμία και ο τόπος που τον γέμισε δύναμη για ζωή. Ο πατρινός δρομέας του ορεινού τρεξίματος Χρήστος Κατσιρόπουλος πήρε μέρος σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες στα βουνά των Άλπαιων. Ο Χρήστος τρέχει πάντα φορώντας τη φανέλα της φλόγας του συλλόγου με σημαντικό έργο στη στήριξη και στην φροντίδα των παιδιών με νεοπλασματικές και ογκολογικές ασθένειες, διαδίδοντας έτσι ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο Χρήστος Κατσιρόπουλος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Μετρόπολης με τη Λίνα Μπάστα και τον Νίκο Γιαπρακά. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Πρώτη φορά έκανα κάτι δύσκολο. Ήταν 340 χιλιόμετρα, είχε 340 χιλιόμετρα, ήταν στις Ιταλικές Άλπεις, ήταν στην κοιλάδα της Αόστα, είναι γνωστή έτσι στους ορειβατικούς κύκλους. Γίγαντες είναι οι τέσσερις κορυφές. Γίγαντες είναι οι τέσσερις μεγάλες κορυφές των Άλπεν, όχι μόνο Ιταλικές. Επιγραμματικά το Monte Rosa, το Matterhorn, το Mont Blanc και το Grand Paradiso. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τρέχετε σε αυτά? Όχι, τρέχουμε στις παρυφές των κορυφών. Οι κορυφές είναι πολύ ψηλές. Τα περάσματα είναι μέχρι τα 3.300 μέτρα. Α, τίποτα. Αλλά όλο ανεβαίνεις και κατεβαίνεις, εντάξει. Είναι ένας δύσκολος αγώνας. Είναι δύσκολο. Πείτε μας λίγο για αυτή σας την εμπειρία, γιατί μας είπατε ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε με αυτή τη δυσκολία. Σε τόσο μεγάλο, ναι. Μέχρι στιγμής είχα συμμετέχει μέχρι 180 χιλιόμετρα. Τόσο μεγάλο πρώτη φορά. Ήταν πρωτόγνωρα τα συναισθήματα και η εμπειρία, όχι γιατί ήταν περισσότερα τα χιλιόμετρα, αλλά γιατί ο αγώνας μου ήταν 126 ώρες, ήταν κοντά 5,5 μέρες. Το οποίο σημαίνει. 126 ώρες. Το οποίο σημαίνει ήταν πολλή αϊπνία. Ναι, να ρωτήσουμε σύγχυση, πολλά. Κάποιος θα ρωτήσει τώρα, τόσα χιλιόμετρα, τρέχατε 5 μέρες συνεχόμενα, δεν σταματήσατε καθόλου. Καταρχήν να πω. Και να αλλάξουμε θέμα, με απαγορευτικά παραμένουν ακόμα και σήμερα οι δύο από τις τρεις εξέδρες που διαλύθηκαν μετά την κακοκαιρία που χτύπησε και την Αχαϊκή Πρωτεύουσα τον περασμένο Νοέμβρη. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, θα πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου αντικατάσταση των οφθαρμένων υποδομών, ενώ δεν υπάρχει καν μελέτη για το έργο, το οποίο θα πάρει αρκετούς μήνες για να υλοποιηθεί. Ήταν 18 Απριλίου του 2017 όταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Παναγιώτης Μελάς διαβεβαίωνε πως είναι θέμα ημερών η επισκευή των κατεστραμμένων από το πέρασμα του Ζήνωνα εξεδρών στη Μαρίνα της Πάτρας. Κάποιες αλυσίδες που τοποθετήθηκαν λίγες ημέρες αργότερα δεν μπόρεσαν να κάνουν λειτουργικές τις πλωτές αποβάθρες που έχουν σχεδόν βυθιστεί μέσα στη Μαρίνα. Η Μαρίνα είναι στη γνωστή κατάσταση, έχουν προβλήματα τουλάχιστον δύο προβλήτες και έχουν και άλλες μετά. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνει, είναι μεγάλο έργο. Ότι πρόκειται για λιμενικό έργο και θέλει τις αντίστοιχες μελέτες. Δυστυχώς, οι διαδικασίες τόσο του Δήμου όσο οι γνώσεις των υπηρεσιών του Δήμου δεν είναι ικανές ώστε να κάνουμε εμείς τη μελέτη. Αρκετούς μήνες μετά την κακοκαιρία που χτύπησε κέρια τη Μαρίνα της Πάτρας, η κατάσταση παραμένει ίδια και όλα δείχνουν ότι θα περάσουν αρκετοί μήνες ακόμα για να γίνει η απαραίτητη μελέτη και όλες οι διαδικασίες για ανάθεση σε εργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει να τοποθετήσει νέες εξέδρες. Έχουμε ξεκινήσει μία συζήτηση και μία διαδικασία ώστε να ανατεθεί μελέτη και εν συνεχεία να γίνουν τα έργα, τα οποία θα καθυστερήσουν. Είναι βέβαιο ότι θα καθυστερήσουν. Δεν είναι ένα απλό έργο και δεν υπάρχει γνώση για αυτό το έργο. Σήμερα στη Μαρίνα της Πάτρας οι πλωτές αποβάθρες είναι κομμένες σε κομμάτια και ακόμη πόσιμο νερό τρέχει στη θάλασσα από τους κατεστραμμένους αγωγούς που παρέχουν ίδρυυση στις δέστρες, σταθμούς ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για τα σκάφη.
Και δυστυχώς είναι πολύ κατεστραμμένες. Έγινε αυτή η θεομηνία που έγινε πέρσι, τις έχει καταστρέψει και από εκεί πέρα θέλει εξ αρχής νέα πράγματα. Εξ ολοκλήρου οι προβλήτες. Κατασκευή και επισκευή των παλιών μαρίνων. Πρέπει να πούμε ότι παραδόθηκαν όλα αυτά τα πράγματα πριν από ελάχιστους μήνες στο Δήμο, όπως ξέρετε με το νομοθετική διάταξη, και μέσα σε όλα θα προχωρήσουμε και αυτό. Στο μεταξύ, και μέχρι να γίνουν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης της Μαρίνας της Πάτρας, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν να κινούνται πάνω σε αυτές, καθώς υπάρχει κίνδυνος πτώσης στη θάλασσα, ακόμη και τραυματισμού. Ξενοφών είναι το όνομα της πρώτης κακοκαιρίας που επισκέπτεται τη χώρα για το φετινό φθινόπωρο. Η κακοκαιρία αναμένεται να είναι ισχυρή και με απότομες διακυμάνσεις. Περισσότερα θα μας πει ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος του ΔΕΗ Ιωνίσων, Τάσος Καλημέρης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί η Νότια και η Δυτική Ελλάδα, αλλά θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα για τι ακριβώς να περιμένουμε. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι η ψυχρή εισβολή, η οποία ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή σε όλη τη χώρα, ακόμα και στα νότια της πλέον, είναι πιστή σε εκείνο το ραντεβού προς τις 20 με 25 Σεπτέμβρη, που περίπου κάθε χρόνο μπορούμε να πούμε ότι επαναλαμβάνεται. Η συγκεκριμένη ψυχρή εισβολή οφείλεται σε ένα συνδυασμό ενός πολύ ισχυρού αντικυκλώνα που έχει πάρει το όνομα Ξενοφών πάνω από την κεντρική Ευρώπη και χαμηλών πιέσεων στην Ανατολία. Το αποτέλεσμα αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων θα είναι η μεταφορά, όπως είπα πριν, ψυχρών αερίων μαζών, ψυχρών για την εποχή βέβαια, από την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας, κυρίως πάνω από το Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν από την Τετάρτη κυρίως, από αύριο δηλαδή, πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι τύπου Μελτεμιών, και με αυτόν τον τρόπο θα πέσει και η θερμοκρασία περίπου 5 με 7 βαθμούς σε σχέση με τη χτεσινή ημέρα στα περισσότερα μέρη, και την Πέμπτη όπου οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχιστούν, η θερμοκρασία θα μειωθεί λίγο ακόμα, έτσι θα έχουμε μία συνολική πτώση θερμοκρασίας μεταξύ 5 και 8 βαθμών στα περισσότερα μέρη της κεντρικής και της νότιας χώρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ισχυροί στο Αιγαίο και στο Μυρτό, αλλά και στο στενό κυθύρον Κρήτης. Η Ανατολική Πελοπόννησος θα έχει τα ισχυρότερα προβλήματα. Δεν αναμένονται πάντως καταιγιδοφόρα γεγονότα, ισχυρά τουλάχιστον, στη χώρα, ενώ η δυτική Ελλάδα θα έχει πολύ πιο ήπια φαινόμενα, με εξαίρεση όμως, και πρέπει ίσως αυτό να προσεχθεί, τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που κατά περιόδους θα πνέουν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στην έξοδο του Πατραϊκού κόλπου, άρα που θα επηρεάζουν τη νότια Κεφαλονιά μέχρι και την περιοχή της Ζακύνθου. Ουσιαστικά αυτά τα φαινόμενα είναι συνηθισμένα για την εποχή. Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, σχεδόν κάθε χρόνο, τα τελευταία 10-20 χρόνια μπορεί να πει κανείς, έχουμε πλέον μια ψυχρή εισβολή μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Αυτού του τύπου οι ψυχρές εισβολές συνήθως σηματοδοτούν το τέλος του καλοκαιριού και το πέρασμά μας προς το φθινόπωρο. Μάλιστα. Οπότε χρειάζεται, θεωρείτε, μια σχετική προσοχή τουλάχιστον για το επόμενο εξαήμερο. Εκείνο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενώ στο επόμενο διήμερο, όπως είπα πριν, θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και μία πτώση της θερμοκρασίας, όμως η μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών πάνω από το Ιόνιο, το οποίο είναι θερμό όπως γνωρίζουμε αυτή την εποχή, φαίνεται σύμφωνα με τα αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης που έχουμε διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, ότι θα δημιουργήσει το σχηματισμό ενός ασυνήθιστα ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού συστήματος στην περιοχή του Λιβικού Πελάγου την Παρασκευή,
Οπότε και το σύστημα αυτό θα αρχίσει να ενισχύεται και θα αρχίσει να δίνει νότιους ισχυρούς ανέμους το Σάββατο και ενδεχομένως ισχυρές καταιγίδες το Σάββατο και την Κυριακή, οι οποίες ισχυρές καταιγίδες, ναι μεν, θα πλήξουν κυρίως το θαλάσσιο χώρο του Ιωνίου νότια των Πτανήσων, αλλά υπάρχει όμως το ενδεχόμενο προς την Κυριακή να είναι ιδιαίτερα ισχυρές από την περιοχή νότια της Ακίνθου στη δυτική Πελοπόννησο και κυρίως στη νότια Πελοπόννησο και το στενό Κυθύρον. Αυτά όμως θα μπορούμε να τα δούμε από την Τετάρτη και μετά. Αλλάζει λοιπόν η εικόνα, απότομη η αλλαγή. Να πούμε να υπάρχει σχετική προσοχή, μήπως και υπάρξουν προβλήματα στις περιοχές που μας προαναφέρατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Επίσης. Η ισχυρή άνεμη λοιπόν και η πτώση της θερμοκρασίας. Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες. Ο καιρός αλλάζει και μαζί του αλλάζει και η διάθεση των περισσότερων. Ο καιρός αλλάζει και μαζί του φέρνει τον ξενοφόντα. Στο άκουσμα του συγκεκριμένου ονόματος, στο μυαλό όλων έρχεται σαν πρώτη σκέψη ο αρχαίος ιστορικός συγγραφέας και φιλόσοφος Ξενοφών. Ο Ξενοφόντας, γνωρίζω τον το γνωστό, τον αρχαίο Έλληνα. Όχι, ποιος είναι ο κύριος. Δεν έχω συστηθεί. Όχι, δεν ξέρω. Σας γνωρίζει ποιος είναι ο Ξενοφόντας? Όχι. Έχω ακούσει εκεί στις ειδήσεις ότι είναι κάποια κακοκαιρία, άνεμοι, καταιγίδες κλπ. Τον Ξενοφόντα όχι. Μόνο τον παλιόν Ξενοφόντα, τον αρχαίο. Για ακόμη μια φορά όμως, το αρχαίο αυτό όνομα δόθηκε στην πρώτη ισχυρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπόρου που έρχεται να πλήξει την Ελλάδα. Πρόκειται για μια κακοκαιρία που έρχεται από την Ευρώπη και κατευθύνεται με ψυχρούς ανέμους προς την Ελλάδα. Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και οι πιθανές βροχοπτώσεις θα αλλάξουν τις αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες των Ελλήνων που μέχρι και τώρα έκαναν τη βουτιά τους στις κοντινές παραλίες. Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που ανυπομονούν για τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές και για να φορέσουν τα μακριμάνικα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός αυτός. Εντάξει, χειμώνας, βροχή, κρύο, είναι τέλεια. Άρα το περιμένεις. Ναι. Αυτό λέγαμε και πριν, ότι θέλουμε να βάλουμε μπουφάν, να βρέξει λίγο, να κάτσουμε σπίτι. Εννοείται πως θα ήθελα να κρατήσει περισσότερο καλοκαιρινός καιρός, όπως δεν νομίζω να είμαι η μόνη. Τώρα εντάξει, λένε πως ίσως χαλάσει ο καιρός, μετά όμως θα ξαναμπούμε σε ηλιόλουστες μέρες. Οι εναλλαγές καλό κάνουν, δεν βαριέσαι. Θεωρώ. Η λογική είναι ότι πρέπει να χαλάσει ο καιρός, αλλά μένα μου αρέσει και πολύ λίγο όλες τις μέρες. Γιατί είναι η λογική? Γιατί χρειάζεται και η φύση λίγο νεράκι. Ναι, λίγες βροχές δεν θα ήταν κακές. Βέβαια, όχι, ακραία φαινόμενα, όχι. Ναι, καλοκαιράκι για πάντα. Μόνο. Γιατί αυτό μόνο? Γιατί είμαστε καλοκαιρινή χώρα. Είμαστε άτομα που γουστάρουμε τον όμορφο καιρό, να πίνουμε τα καφεδάκια μας έξω. Θα μου άρεσε να είναι ο καιρός να έρχεται πιο μαλακά σιγά σιγά με τις εποχές του, όχι όλα αυτά τα απότομα. Α, τι να κάνουμε. Συνηθίζουμε και σε αυτά. Σας επηρεάζει η ψυχολογία σας? Πάντα οι αλλαγές και όταν έχει το χειμώνα μας επηρεάζει. Καλύτερα το καλοκαίρι και το φως. Καλό είναι το κλίμα που θέλουν να το αλλάξουν, να το αφήσουν ήσυχο όπως είναι και να επανέλθει μόνο του. Όπως είναι λογικό, η διάθεση και η ψυχολογία επηρεάζεται από ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Η αλλαγή του καιρού έχει μεγάλη επίδραση πάνω στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Ιδιαίτερα ο ερχομός του φθινοπόρου και του χειμώνα οδηγεί περισσότερο στη μελαγχολία και στην έλλειψη ενεργής διάθεσης. Σε αντίθεση με την είσοδο στην άνοιξη και στη συνέχεια στους καλοκαιρινούς μήνες, όπου μαζί με τη θερμοκρασία ανεβαίνει και η διάθεση. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στα κοινωνικά φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων. Βουλευτές του νομού και ο Δήμαρχος βρέθηκε στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κορίνθου και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και γονείς. Με την παρουσία βουλευτών της Κορινθίας πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του κοινωνικού φροντιστηρίου που στεγάζεται στο πρώτο δημοτικό σχολείο Κορίνθου. Και στους καθηγητές και στις καθηγήτριες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, στο Δήμο που επίσης και το Δημοτικό Συμβούλιο ενισχύει αυτές τις πρωτοβουλίες, και στα παιδιά που και αυτά σέβονται απολύτως και το χώρο και τη διαδικασία, εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και καλή δυνατότητα. Είδαμε φέτος αρκετούς μαθητές που πήγαν πάρα πολύ καλά, ξέρετε, που ήσαν στα κοινωνικά φροντιστήρια. Νομίζω ότι είναι ένας θεσμός που βοήθησε πάρα πολύ, ιδιαίτερα στις μέρες της κρίσης. Τα κοινωνικά φροντιστήρια λειτουργούν στην Κόρινθο οργανωμένα από τον Οκτώβριο του 2012, με πρώτο στο Δήμο Κορινθίων, στο οποίο γράφονται μαθητές γυμνασίων και λυκείων της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο του Δήμου. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 24 Σεπτέμβρη, και οι εγγραφές πραγματοποιούνται τις απογευματινές ώρες.
Είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς που έχουμε στηρίξει αυτή την προσπάθεια των κοινωνικών φροντιστηρίων από το Δήμο Κορινθίων από το 2012 και είναι μεγάλη ικανοποίηση κάθε χρόνο να ακούμε για όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες των παιδιών που φίτησαν στα κοινωνικά μας φροντιστήρια. Ή έχουν δρομολογηθεί και θέλω να έχουμε την ευκαιρία και στο επόμενο χρονικό διάστημα και άλλα καινούργια πράγματα να προσθεθούν σε αυτά που κάνουν τα κοινωνικά φροντιστήρια για να δώσουμε αυτό που χρειάζεται η κοινωνία. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής στα κοινωνικά φροντιστήρια δεν είναι άλλα παρά μόνο οικονομικά και κοινωνικά, με προτεραιότητα σε παιδιά άπορων οικογενειών, μονογονεϊκών, μακροχρόνια ανέργων γονιών, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες, με την υποχρέωση να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Γιατί πιστέψατε πράγματι ότι εδώ που βρισκόμαστε έχουμε έρθει όλοι μας για να προσφέρουμε αυτό που έχουμε μέσα στην ψυχή μας και δεν ήρθαμε για να παίξουμε με τα παιδιά μας, με τα παιδιά του κόσμου. Όσοι βρέθηκαν στον αγιασμό ευχήθηκαν στα παιδιά και τους καθηγητές μια καλή σχολική χρονιά με μεγάλες επιτυχίες, ειδικά σε εκείνους που φέτος φοιτούν στην τρίτη λυκείου. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Αφού εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών κορυφώνονται διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία για τους υποψήφιους περιφερειάρχες. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ηλία Στεφανόπουλο, γιο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου, και του έκανε πρόταση να είναι υποψήφιος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας δώσει τις πληροφορίες για τη συνάντηση, αλλά και για τα ονόματα που φαίνεται να κλειδώνουν και στις περιφέρειες Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων. Νίκο, καλησπέρα. Πώς έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμή? Καλησπέρα, Γεωργία. Τα ζητήματα όσον αφορά την περιοχή την δική μας σχετικά με την Νέα Δημοκρατία και τις περιφέρειες εστιάζονται κατά κύριο λόγο στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Πάμε να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, εκεί όπου τα πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά για τον νυν περιφερειάρχη, τον κύριο Απόστολο Κατσιφάρα, είναι ξεκαθαρισμένα. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι κατεβαίνει ως ανεξάρτητος και από εκεί και πέρα οποιοδήποτε κόμμα μπορεί να τον στηρίξει θα τον στηρίξει. Είχαμε και τα καλά λόγια από την πλευρά του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα για το πρόσωπο του κυρίου Κατσιφάρα και το έργο το οποίο έχει επιτελέσει την προηγούμενη θητεία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και βέβαια από την άλλη έχουμε και το Κινάλ, το οποίο θεωρεί ότι ο κύριος Κατσιφάρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τους δικούς του πολιτικούς κόλπους και είναι λογικό επίσης να παράσχει την στήριξή του στον συγκεκριμένο υποψήφιο. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τώρα, ενώ αρχικά υπήρχαν πιέσεις προς τον Ανδρέα Κατσανιώτη, τον βουλευτή του κόμματος, να διεκδικήσει εκ νέου το χρήσμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει, δεδομένου ότι ο κύριος Κατσανιώτης θέλει να παραμείνει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είχαμε μία συνάντηση, Γεωργία, του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γιο του αείμνηστου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ηλία Στεφανόπουλου, τον γιο του Κωστή Στεφανόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η συνάντηση αυτή έγινε έπειτα από προτροπή, όπως λένε οι πληροφορίες, του στενού φίλου του κυρίου Στεφανόπουλου, αλλά και βουλευτή του κόμματος, του κυρίου Ιάσονα Φωτήλα. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και δεν αποκλείεται ο κύριος Στεφανόπουλος να δεχθεί τελικά να κατέλθει υποψήφιος στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. Περιμένουμε λοιπόν το τοπίο να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες γύρω από αυτό το σενάριο, μιας και φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποιες μικρές αντιδράσεις από μερίδα ατόμων της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή. Και από εκεί και πέρα στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, μετά την άρση της στήριξης στο πρόσωπο του Πέτρου Τατούλη, το ζητούμενο είναι ποιος θα κατέλθει απέναντι στον νυν περιφερειάρχη. Όλα δείχνουν ότι αυτό το οποίο το πρόσωπο αυτό θα είναι ο νυν δήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Παναγιώτης Νίκας. Μάλιστα έγινε και μια συνάντηση, να σου πω, Γεωργία, στην Αθήνα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά, όπου συζητήθηκε το ζήτημα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και αυτό το οποίο αμφότεροι συμφώνησαν είναι ο νυν δήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Νίκας, να στηριχθεί και να διεκδικήσει την περιφέρεια Πελοποννήσου απέναντι στον Πέτρο Τατούλη, καθώς ο Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος αρχικά είχε ακουστεί το όνομά του, φαίνεται να συγκεντρώνει χαμηλά ποσοστά στις μετρήσεις που έχει κάνει η Ριγίλης. Τέλος, αναφορικά με το τι θα συμβεί στην περιοχή των Ιωνίων Νήσων, στην περιφέρεια των Ιωνίων Νήσων, η Νέα Δημοκρατία
Δημοκρατία φαίνεται να επιθυμεί να στηρίξει τον γεωπόνο, τον κύριο Κώστα Καρβούνη. Ωστόσο, αποφασισμένος να διεκδικήσει την περιφέρεια είναι και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Σπύρος Σπύρου, κάτι το οποίο μας το είχε πει και ο ίδιος εδώ στο Ιόνιαν σε δηλώσεις του. Ενώ ο νυν Περιφερειάρχης, ο κύριος Θόδωρος Γαλιατζάτσος, θα έχει βέβαια την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς αυτή τη φορά να έχει την στήριξη της Λαϊκής Ενότητας, μιας και πρόσφατα είδαμε ότι είχαμε και την ανεξαρτοποίηση δύο περιφερειακών του συμβούλων, οι οποίοι προέρχονταν από τις τάξεις της ΛΑΕ. Σε κάποιες λοιπόν περιφέρειες τα πράγματα είναι κάπως πιο ξεκάθαρα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, φωτογραφικές διατάξεις στο διαγωνισμό για τη ζήτηση μαθητών σε δημοτικά σχολεία καταγγέλνουν επιχειρηματίες της εστίασης της Αχαΐας. Όπως λένε, οι όροι είναι τέτοιοι ώστε να προκρίνονται οι μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης, αποκλείοντας παράλληλα τους μεσαίους επιχειρηματίες. Για αποκλεισμό τους από τους διαγωνισμούς για τη σύντηση των μαθητών της Πάτρας και της Αχαΐας κάνουν λόγο οι επαγγελματίες υπηρεσιών τροφοδοσίας, αφού όπως καταγγέλουν οι όροι που τέθηκαν στο πλαίσιο του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παρασκευή και διανομή ζεστών γευμάτων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν απαγορευτικοί για μεσαίες επιχειρήσεις, παρόλο που είναι πιστοποιημένες και έχουν όλα τα απαραίτητα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Είναι αδύνατο, γιατί αν δείτε τα νούμερα, είναι τζίρι και σύντηση σε αριθμού ημερήσιων μερίδων, τα οποία νούμερα είναι τόσο μεγάλα που όλες μαζί οι επιχειρήσεις Πάτρας δεν μπορούν να τα πιάσουν. Αν στο κάτω παρελθόν έχει ξεκινήσει αυτό σιγά σιγά και μπορούσαν οι επιχειρήσεις μας εδώ να έχουν σημειώσει μεγαλύτερους τζίρους, ίσως θα μπορούσε να συμμετάσχουν με μια μορφή κοινοπραξίας στην όλη διαδικασία. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, για να μπορέσει μια επιχείρηση να συμμετάσχει σε αυτόν, θα πρέπει να έχει γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών ετών που να υπερβαίνει το 100% της προϋπολογιστής αξίας της σύμβασης. Αυτό μεταφράζεται στην πράξη σε τεράστιους τζίρους που είναι αδύνατον στην ουσία να έχουν μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα. Ένας ακόμη όρος που χαρακτηρίζει τη διαδικασία φωτογραφική από τους αρχαίους επιχειρηματίες προϋποθέτει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση υπηρεσιών catering σε κέντρα φιλοξενίας ετούντων άσυλο, προσφύγων ή ΜΚΟ ή και στο δημόσιο τομέα. Φωτογραφικός, και το αστείο του πράγματος είναι ότι σε μια Αχαΐα που βλέπουμε συνέχεια δημοσιεύματα για μεγάλη ανεργία, βλέπουμε δημοσιεύματα που λένε ότι η Αχαΐα είναι τελευταία στον πάγο του πηγαδιού όσον αφορά το ΑΕΠ, την οικονομική κατάστασή της. Βλέπουμε τα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας να συντηρούνται από επιχειρήσεις οι οποίες είναι εκτός Αχαΐας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στον τομέα 2.000 επαγγελματίες, μόλις 25 μπόρεσαν να λάβουν μέρος και να αναλάβουν το έργο εξαιτίας των όρων που είχαν τεθεί. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες εστίασης, οι συγκεκριμένες διατάξεις παραβιάζουν τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, αλλά και της ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού. Τη Ζάκυνθο επισκέφθηκε ο διεθνούς φήμης γλύπτης Κώστας Βαρότσος, ο οποίος συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο για τις Νέες Τάσεις στην Ψηφιακή Αφήγηση, ενώ το βράδυ της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η έκθεσή του στην ανακατασκευασμένη οικία του Ούγκο Φόσκολο στην πόλη της Ζάκυνθου. Στη Ζάκυνθο, στην ανακατασκευασμένη οικία του Ούγκο Φόσκολο, πραγματοποιήθηκε η έκθεση του διεθνούς φήμης γλύπτη Κώστα Βαρότσου. Μέσα στο κτίριο επιβλητικά στέκονταν δύο έργα του καλλιτέχνη από την προσωπική του συλλογή. Δύο έργα από υλικά που τον χαρακτηρίζουν, μέταλλο και γυαλί. Το γυαλί ουσιαστικά είναι χώρος. Είναι φως, είναι ρευστότητα και είναι και ένα στοιχείο που άμα το βάλεις το ένα πάνω στο άλλο γίνεται χρόνος. Είναι ένα ρολόι που έχει ισορροπία χώρου χρόνου. Ο Κώστας Βαρότσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Πεσκάρα και συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Ρώμη. Η φήμη του πλέον είναι παγκόσμια και έργα του βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κόσμου. Η Σπύρα ήταν από τα πρώτα έργα του και μαζί με τον Ορίζοντα αποτέλεσαν θεματικές με τις οποίες ασχολήθηκε αρκετά σε όλα τα βήματα της καριέρας του έως τώρα. Οι Σπύρες ήταν πάντα ένα πράγμα που με απασχολούσε. Ξέρετε, η Σπύρα είναι ένα γεωμετρικό μεν σχήμα, αλλά είναι ένα σχήμα το οποίο το βλέπουμε και στη φύση. Και δεν το βλέπουμε μόνο στη φύση, το βλέπουμε και στο σύμπαν.
Ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Κώστα Βαρότσου είναι ο Δρομέας. Δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 1988, τοποθετήθηκε αρχικά στην Ομόνια και το 1994 μεταφέρθηκε στην σημερινή του θέση απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον και την Εθνική Πινακοθήκη πάνω στη Βασιλίση Σοφίας. Το σύστημα της τέχνης στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο να μεταφράζει πράγματα από το εξωτερικό. Όταν έγινε ο Δρομέας, δεν μπορούσε να καταλάβει, δεν μπορούσε να το αποκωδικοποιήσει, είναι καλό ή όχι. Οπότε του επετέθηκε. Και αυτό, όλη αυτή η διαμάχη και όλη αυτή η συζήτηση και όλο αυτό το σοκ που δημιούργησε ο Δρομέας, μου δημιούργησε και ένα πανικό, ας πούμε, ξέρεις, και τελικά τα μάζεψα κέφια. Για τον Κώστα Βαρότσο, η εξέλιξη είναι μια έννοια σημαντική. Ξεκινά μέσα από τον καλλιτέχνη και ύστερα την βλέπει στα έργα του. Υπάρχουν επομένως έργα στα οποία ακόμη και σήμερα ο ίδιος αναγνωρίζει συγκεκριμένες φάσεις της ζωής του. Τα κάθε στιγμή η εξέλιξη είναι τραυματική. Από τι συμβαίνει αυτό, για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό, τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Ήθελα σε αυτή την έκθεση να στείλω αυτά τα δύο έργα που είναι το ένα είναι η σπηρά που είναι η έννοια της εξέλιξης και το άλλο είναι ο ορίζοντας. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Για έναν καλλιτέχνη όπως ο Κώστας Βαρότσος, τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, Τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη και στις 10 δείτε σε επανάληψη την εκπομπή Sport στο Ιόνιον με τις σημαντικότερες αθλητικές ειδήσεις της εβδομάδας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιον στο YouTube, Ιόνιον Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.